σημερινή κινητοποίηση γίνεται ως απάντηση δεκάδων σωματείων εκπαιδευτικών, δασκάλων, καθηγητών, φορέων αναπληρωτών όπως πρωτοβουλίας, ενάντια στην πολιτική ουσιαστικά των απολύσεων που εξήγηλε το Υπουργείο, χαρακτηριστικά σε μια χρονιά που έχει πάρει σχεδόν 30.000 εκπαιδευτικούς συμβασιούχους, που έχει πάρει 15.000 συμβασιούχους στην ειδική αγωγή, το Υπουργείο ουσιαστικά μιλάει για τη θεσμοθέτηση 4.500 εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και για το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και για το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Μιλάμε για σταγόνες των ωκεανών. Εμπρός, λαέ, μη σκύπη στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι επίθεση και πάλι. Παίζει πολύ άσχημο παιχνίδι ο Υπουργός Παιδείας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την τακτική της να απαξιώνει και να υπονομεύει τις κινητοποίησεις και τη δράση των συνδικάτων. Εδώ και μέρες ήταν γνωστό ότι υπάρχει σήμερα κινητοποίηση των ομοσπονδιών και των εκπαιδευτικών σωματείων και απαιτούσαμε τον ελάχιστο σεβασμό ο Υπουργός Παιδείας να παραβρεθεί εδώ, να μας πει τι έχει να μας πει και κυρίως να ικανοποιήσει το βασικό αίτημα των χιλιάδων συμβασιούχων εκπαιδευτικών που έχουν ματώσει όλα αυτά τα χρόνια, γυρίζοντας όλη τη χώρα με προσωπικό και οικογενειακό κόστος, το αίτημα για μονιμοποίηση όλων αυτών των ανθρώπων, το αίτημα για μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους. Ανταυτού η κυβέρνηση σήμερα έδωσε στη δημοσιότητα μέσω του τύπου ένα πλέγμα κριτηρίων, το οποίο δεν είναι πλέγμα προσλήψεων, είναι πλέγμα απολύσεων. Αυτό το καταγγέλουμε, θα οδηγηθεί κόσμο στην ανεργία μέσα από την απαξίωση των χρόνων της προϋπηρεσίας και της δουλειάς, μέσα από την απαξίωση του πτυχίου. Η κυβέρνηση παίζει άσχημο παιχνίδι, υλοποιώντας μια πολιτική ανακύκλωση της ανεργίας, μη λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες εκπαιδευτικές ανάγκες και τη χρόνια διοριστία που μαζί με τις προηγούμενες κυβερνήσεις έχει επιβάλει. Εδώ και τώρα να πάρει πίσω τα μέτρα και τις ανακοινώσεις της, εδώ και τώρα να υλοποιήσει το μοναδικό αίτημα που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στα σχολεία του χρόνου να λειτουργήσουν, που είναι η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων αναπληρωτών.